Σημαίνει ειρηνικά και χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε στις Καστανιές η διήμερη κινητοποίηση κατά του φράχτη του Εύρου. Διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο χωριό και έφτασαν μέχρι το τολωνείο των Καστανεών. Στο τελωνείο, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν δημιουργήσει φραγμό. Οι διαδηλωτές φώναζαν θύματα και έκαψαν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ύστερα από διαπραγματεύσεις επιτράπηκε στην αντιπροσωπεία να φτάσει στο τελωνείο και να υψώσει πανό υπέρ των προσφύγων και των ανοιχτών συνόρων. Το φράχτη! Ρίξτε! Τα σύνορα ανοίξτε! Το φράχτη! Ρίξτε! Τα σύνορα ανοίξτε! Say it loud! Say it clear! Refugees are welcome here! Είμαστε εδώ, στα πλαίσια της κινητοποίησης διαμαρτυρίας κατά των φραχτών. Είμαστε πίσω από ένα κλειστό σύνορο, ένα κλειστό φράχτη που κοστίζει τους πνιγμούς χιλιάδων προσφύγων, γυναικών και παιδιών στο Αιγαίο. 40 χαθήκαν τελευταία, βρέθηκε γυναίκες. Αυτά τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν. Για μας οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μέρκελ, ο Ολάν, ο Κάμερον μαζί με τον Τσίπρα και τον Ερντογάν να οδηγούν στον πάτο της θάλασσας τους πρόσφυγες. Εμείς διεκδικούμε το ότι πρέπει να περνάνε από τα ανοιχτά σύνορα, είναι όλοι καλοδεχούμενοι, πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, πρέπει να σταματήσει ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία στην Ευρώπη και να πατήσουμε μπροστά για μια καλύτερη κοινωνία. Νομίζουμε ότι δεν μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην περιοχή μας βρίσκεται ο φράχτης του Εύρου, ένας φράχτης από τους μεγαλύτερους που σε δεδομένα ευθύνης εννοώ ότι ευθύνεται για τον θάνατο πάρα πολλών προσφύγων και μεταναστών. Βρισκόμαστε ακριβώς στα σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Οπότε αυτό που ήθελα να επισημάνουμε και να τονίσουμε είναι ότι οι κάτοικοι του Εύρου συντονίζονται πλήρως με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, ακριβώς για να ζήσουμε καλύτερα και οι ντόπιοι και οι ξένοι εργαζόμενοι ενάντια στις πολιτικές και στις πολιτικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ντόπιων εθελοντών και των ντόπιων προθήμων της κυβερνητικής πολιτικής. Οι διαδηλωτές καταγγέλνουν ότι λόγω του φράχτη οι μετανάστες και οι πρόσφυγες εισέρχονται στην Ευρώπη από το Αιγαίο με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχώς τραγωδίες. Δυστυχώς, πριν από λίγα χρόνια, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο περνούσε περίπου το 3,5-4% των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Και οι ντόπιοι κάτοικοι, συγγνώμη, των Τσιβίσσας και των Καστανεών, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, τους υποδέχονταν με σχετική αλληλεγγύη. Δηλαδή, όπου έβρισκαν ανάγκη και προθυμία να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους, τότε το έκαναν. Αυτή τη στιγμή, αυτό που φοβόμαστε και αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι συναντάμε ζωντανά νεκροταφεία και χερσαία, αλλά και από τις εικόνες των ειδήσεων στα υδάτινα σύνορα με την Ευρώπη. Δηλαδή στη Μυτιλίνη, στην Λίμνο και στην Καρόλυμνο και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό που ήρθαμε σήμερα να τονίσουμε εδώ πέρα είναι την αναγκαιότητα ότι πρέπει να περάσουν ελεύθερα περάσματα για τους πρόσφυγες, πρέπει να πέσει ο φράχτης ακριβώς για να μην υπάρχουν άλλοι πνιγμοί, ακριβώς για να μην γίνει ο ζωντανός θάνατος των ειδήσεων εικόνα στην ίδια μας τη ζωή. Οι κάτοικοι των Καστανιών μίλησαν για ειρηνική πορεία, καθώς σε πορεία που είχε προηγηθεί είχαν σημειωθεί επεισόδια. Οι κάτοικοι πάντως τονίζουν ότι ο φράχτης πρέπει να παραμείνει. Τέλειο, είμαι ήρεμο σήμερα, εντάξει. Την άλλη φορά ήταν πιο δύσκολα. Πέσανε τα κρυγόνα και τέτοια. Του φράχτη τον θέλετε ή όχι? Εμείς, μην το κάνουμε, μην το κάνουμε. Δηλαδή, όταν χτίζεις ένα σπίτι, το γκρεμίζεις μετά. Έτσι δεν είναι? Όλα τα Βαλκάνια τώρα άρχισαν και κλείνουν τους φράχτες. Εμείς γιατί να τον ανοίξουμε? Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι, όταν δεν ήταν ο φράχτης, επειδή υπάρχουν τα ναρκοπαίδια, κάθε τόσο είχαμε νεκρούς. Τώρα δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα,
κάθε ένας έχει κάποια άποψη. Αλλά έλα εδώ να ζήσεις, κάποιοι που ερχόταν παλιά, αυτοί που δεν υπήρχαν, άλλοι σκοτωνόταν. Άλλοι έμπαιναν μέσα στην αποθήκη των ανθρώπων. Σηκωνόταν πέντε άτομα. Πρωτού γίνει ο φράκτης, είχαμε υποφέρει πολύ. Έρχονταν και οι Τούρκοι, έρχονταν αυτό, ξέφραγε ο Αμπέλ. Τώρα την ώρα που έγινε ο φράκτης, γλιτώσαμε ρε παιδί μου. Και ήρθαν να μας γκρεμίσουν το φράκτη αυτή, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα. Απαράδεκτο. Έρχονταν, μας έκλειβαν τα μπέκα, έρχονταν, μας έκλειβαν ένα σωρό πράγματα. Τα αυτοκίνητα, τα πάντα. Τα αυτοκίνητα. Ορίστε, τον άνθρωπο τον κυνηγούσαν με τα αυτοκίνητα. Ναι, με πήραν. Ναι, τα αυτοκίνητα, ναι. Πριν γίνει ο φράκτης. Πριν γίνει ο φράκτης. Ναι, με κυνήγησαν μια ομάδα 50 ατόμων για να πάρουν και έφυγε. Φυσικά δεν σταμάτησα. Τώρα με το φράκτη γλιτώσαμε. Έπαιρναν τα αυτοκίνητα και πήγαιναν μέχρι την Καβάλανα. Τελείωνε η βενζίνα, τα παρατούσαν εκεί που ήταν. Και γλιτώσαμε τώρα. Τα παιδιά καλά κάνουν τη δουλειά του. Τι να κάνουν. Αλλά όμως κακό είναι για αυτό το πράγμα δηλαδή. Τι, εδώ το κράτος τα άνοιξε αυτά τα πράγματα, τα ανάχωμα, το φράγμα κτλ. Γιατί για ασφάλεια για τον Ελλήνο. Την ώρα που γίνονταν η πορεία, δεκάδες μετανάστες διέσχιζαν τον ποταμό Εύρο. Οι μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή του Σοφικού.